είναι ξεκάθαρο, εγώ παραμένω επικεφαλής. Επιθυμία μου είναι να παραμείνω επικεφαλής. Ήμουνα δήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος. Ζήτησα την ψήφο των πολιτών. Η κοινωνία, με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα, μας κατέταξε και με κατέταξε κάπου. Εγώ είμαι υποχρεωμένος καταρχήν να τιμήσω αυτή την εντολή της κοινωνίας και θα συνεχίσω να το κάνω. Από τη θέση του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον, εκτός αν η συλλογικό να το αποφασίσει κάτι άλλο. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι διαφαίνεται στην παρούσα, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε και συλλογικά. Αλλά για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παραφιλόγια, δεν υπάρχει εκ μέρους μου καμία πρόθεση να πάψω ή να παραιτηθώ ή να σταματήσω να είμαι επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή. Εκλογές, κυρία Μαρτίου, ξέρω, νομίζω θα έχουμε το 23. Μέχρι τότε έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Ας το αφήσουμε αυτό για τότε. Προσωπικά, κύριε Βανίδη, επαγγελματικά. Προσωπικά, για μένα ανοίγεται. Κοιτάξτε, να δείτε, κάθε φορά που κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος. Έχω μάθει στη ζωή μου, έχω ανοίξει και κλείσει, πιστέψτε με, πολλούς κύκλους, και πολιτικούς και προσωπικούς. Έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και πιστεύοντας ότι οι προκλήσεις δίνουν ευκαιρίες για. Και οι αλλαγές δίνουν μάλλον ευκαιρίες για νέες προκλήσεις. Είμαι αισιόδοξος ότι και προσωπικά και πολιτικά και οικογενειακά νομίζω ότι μπορεί να προκύψει κάτι καλό και σημαντικό. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και προτάσεις, θα τις δούμε, θα τις αξιολογήσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε όλα τα επίπεδα.